Γεια, yeah, ευτύχησε εδώ! Τεκ βίντεο έχουμε σήμερα, θα μιλήσουμε για drone και θα αναλύσουμε αυτό που συνέβη στο επεισόδιο της Αυστρίας που είδατε το περασμένο Σάββατο και με ρωτήσατε άπειρες φορές. Πώς έπεσε το drone και αν ήταν δικό μου λάθος και γιατί έγινε και κυρίως πώς μπορείτε να αποφύγετε το ίδιο λάθος εσείς στο μέλλον. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός του βίντεο. Και να πω αρχικά ότι το ανέλησα κάπως στο live της Δευτέρα, αλλά θέλω να το, το, ξανααναλύσω για να, για να μείνει, να μείνει. Να μην την πατήσει κανένα άλλο σαν εμένα. Λοιπόν, καταρχάς πάμε λίγο να δούμε το κομμάτι από το επεισόδιο του Happy Traveler που σας έδειξα πώς έγινε η φάση. Γιατί το drone, όπως είδατε, το, 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 το έβγαλα μετά από το νερό. Η κάρτα σώθηκε, τα αρχεία που γράφανε σώθηκαν και το πλάνο πιστεύω που έφευγε μέσα στο νερό και συνέχισε να γράφει κάτω από το νερό ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Ορίστε. Να χαμηλώσω λίγο το... αυτό για να μην... Εδώ είχαμε και μια άτυχη στιγμή. Το drone μας έκανε μπάνιο. Έπεσε στη λίμνη. Χρειάστηκε να μπω μέσα ως το γόνατο για να το βγάλω. Και το νερό ήταν ιδιαίτερα κρύο. Όλα καλά, πάντω συμβαίνουν αυτά. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε πάντα δεύτερο μαζί μα για να μπορούμε να φτιάχνουμε την εκπομπή μα για εσά. Ωραία, αυτό ήταν το, το, το συμφάν. Ε, Όπω είδατε, το έσωσα μετά. Έβαλα σακούλε στα πόδια για να μην μπει πολύ νερό. Αλλά τελικά μπήκε νερό. Ήταν κρύο το νερό, αλλά εντάξει, αντέξαμε. Και ευτυχώ είχα και δεύτερα παπούτσια. Αλλά κυρίω, ακόμα πιο κυρίω, ευτυχώ. Είχα δεύτερο drone. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί είναι. <laughs> Δεν είναι καλή ιδέα να πάθει κάτι το drone και να μην έχει άλλο και να έχει μπροστά σου μέρε γυρίσματο. Ωραία. Ε, Πρώτον, να πω το εξή. Το νερό ήταν γλυκό. Ε, ναι, το drone ψιλοκαταστράφηκε. Κάποια πράγματα σώζονται από αυτό. Αλλά ναι, ζημιά. Αλλά το σημαντικό είναι πραγματικό ότι είχαμε άλλο drone. Δεύτερον, να πω το εξή. Ε, αυτό έγινε, δεν ήταν λάθο χειρισμό, αλλά ήταν δικό μου λάθο. Ο λόγο που έγινε αυτό ήταν ότι η μπαταρία. Τέτοιε είναι οι μπαταρίε του Mavic 2. ήταν πάρα πολύ κρύα και έπαθε ένα τύπου βραχυκύκλωμα. Δηλαδή έφαγε μια φρίκη. Δεν έζησε τελείω να πέσει μπλουμ το drone, αλλά έβγαλε μια προειδοποίηση ότι η μπαταρία είναι στο 0 και πρέπει τώρα να προσγειωθεί. Και άρχισε να προσγειώνεται. Και η το, το drone εκείνη τη στιγμή ήταν πάνω από τη λίμνη. Και άρχισα να το φέρνω, να το φέρνω, να το φέρνω. Και είδατε τι έγινε. Δεν πρόφτασε να φτάσει. Για, για, δεν να φτάσει. για, πέντε, για, πέντε, για πέντε μέτρα δεν τα κατάφερε να, να, να βγει έξω. Βασικά, αν έβγαινε έξω, θα γκρεμότησε λίγο, αλλά μπορεί να σου ζωταν πιο πολύ. Το θέμα είναι ότι ναι, έπεσε στο νερό. Ευτυχώς δεν έπεσε πολύ βαθιά και έτσι μπορούσα να το βρω. Και το βρήκα με άλλο drone. Μετά πήγα από πάνω, είδα ότι δεν ήταν βαθιά και λέω. Α, Φου είναι τόσο ριχά και φαίνεται τόσο πολύ. Μπορώ να μπω και να το πάρω. Και όπω είδατε, δεν ήταν βαθιά, το πήρα. Ε, και επίση, με ενδιαφέρεται να το έχω το drone γιατί έχει να κάνει και λίγο με την ασφάλεια και μπορώ να κατά κάποιο τρόπο να, να, τόσο, να το αντικαταστήσω. Αλλά το σημαντικό για μένα είναι το πώ έγινε αυτό και πώ αποφύγουμε και εγώ αλλά και εσύ το ίδιο λάθο στο, στο, στο μέλλον. Λοιπόν, όλε αυτέ οι μπαταρίε έχουν συγκεκριμένε θερμοκρασίε που λειτουργούν καλά. Από μείον 10 είναι συγκεκριμένη, μέχρι 40. Αν είσαι εκτό από αυτέ τι θερμοκρασίε, δεν έχει πρόβλημα. Τώρα εκεί πέρα δεν έκανε κάτω από μείον 10. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε μείνει λίγη ώρα έξω και είχε κρυώσει η μπαταρία. Δηλαδή, αν ήταν κάτω από μείον 10, λογικά, ούτε καν θα άναβε, ούτε καν θα με, θα με επέτρεπε να απογειωθώ. Αλλά μου επέτρεψε να απογειωθώ. Σημαίνει ότι είχε κάποιο θέμα μέσα η μπαταρία, κάποιο από τα κελιά τη, όπω λένε, μπορεί σε ένα σημείο να έχει θέμα. Ε, αν και έγινε στην αρχή σχετικά, που σημαίνει ότι αν την είχα προθερμάνει την μπαταρία, δεν θα είχα αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι είχα βγει, όπω είδατε, σε εκείνο το τραπεζάκι και είχα κάνει το γύρισμα, είχα μείνει έξω, είχα και έξω το drone, χωρί να αναμένω από τη, από τη θήκη του κτλ. Και, και κρύωσε η μπαταρία. Οι μπαταρίε αυτέ, αν θε να αποφύγει κάτι τέτοιο, να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, πρέπει να τσεκάρει αρχικά μέσα στην εφαρμογή ποια είναι η θερμοκρασία τη. Σου λέει αν μπει στι ρυθμίσει. Και επίση μπορεί να βάλει να σου δείχνει και στην κεντρική οθόνη πόσα volt είναι η μπαταρία, δηλαδή αν, αν λειτουργεί καλά. Γενικά το έχω αυτό υπόψη και πολλέ φορέ στο παρελθόν, ιδίω όταν είμαι με χιόνια, είμαστε στη Λαπωνία, ήμουν πάρα πολύ προσεκτικό σε τέτοια θέματα. Δηλαδή, έβαζα τι μπαταρίε σε εσωτερικέ τσέπε του μπουφάν για να παραμένει ζεστή, ή τι άφηνα στο αυτοκίνητο στη ζέστη και τι έβγαζα την τελευταία στιγμή, ή τι προθέρμανα, δηλαδή τι έβαζα στον τρόν, άναβα και το άφηνα λίγη ώρα ανοιχτό να, να διζεσταθεί η μπαταρία. Αυτό που θα έπρεπε να είχα κάνει είναι να κάνω κάτι τέτοιο, να προσέξω την μπαταρία να μην την αφήσω έξω. Δεύτερον, όταν τη βάλω στον τρόπο να το αφήσω λίγο να ανάψει και όταν θα το πετάξω να μην φύγω με τη μία. Δηλαδή, έφυγα με τη μία, λέω: Αν προλάβω την μπαταρία να κάνω κανένα μακρινό πλάνο, έφυγα με τη μία πάνω από τη λίμνη. Και α πούμε στο μισό λεπτό μου βγάλει αυτό το πρόβλημα. Αν το είχα βγάλει τον τρόπο, το είχα πετάξει για ένα λεπτό, το είχα απογειώσει και το άφηνα στο ένα μέτρο να, να δηλαδή να μην κάνει τίποτα, αν είχε τέτοιο πρόβλημα θα το έβγαζε. Ή θα ζεσθενόταν σιγά σιγά, χωρίς να ζορίζεται, και δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Εννοείται, πως μερικές φορές την πατάς, όταν δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Δηλαδή, αν έκανε πιο πολύ κρύο, και ήταν οι συνθήκες τέτοιες, δείχναν ότι έκανε κρύο και τα λοιπά, θα το είχα πιο πολύ στο νου μου, και θα είχα πάρει τα μέτρα μου. Αλλά, όταν... Όταν οι καταστάσει δεν σου θυμίζουν ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, τότε είναι που την πατά. Και δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με τον drone Πολλέ φορέ, π.χ., αν είσαι σε ένα μέρο που νιώθει ότι μπορεί να υπάρχει ένα κίνδυνο, προσέχει παραπάνω. Ενώ αν χαλαρώσει λίγο, τότε που πολλέ φορέ μπορεί να την πατήσει. Ε, και α πούμε να μην προσέξει τα πράγματά σου, κάτι τέτοιο. Άρα το μάθημα εδώ πέρα είναι γενικά λένε, να έχει αυτό το checklist, πράγματα που πρέπει να κάνει πριν απογειώσει τον τρόν. Εννοείται υπάρχουν πράγματα που πάντα κάνω και αυτό είναι στο μυαλό μου. Αλλά η συγκεκριμένη στιγμή μου ξέφυγε και ναι, την πάτησα. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, το σημαντικό είναι να έχεις πάντα backup για να μπορέσεις ακόμα και όταν κάτι πάει στραβά να γλιτώσει την δουλειά τουλάχιστον. Γιατί το πιο σημαντικό αυτό είναι. Ε, τουλάχιστον για μας που είναι η δουλειά μας αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν το story time για τον drone. Ε, ωραία εμπειρία. Ξέρετε τι, μερικέ φορέ αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και για να μάθει εσύ και για να βοηθήσει άλλου να αποφύγουν παρόμοια λάθη. Αλλά κυρίω και για να έχει μια ωραία ιστορία να δει, ένα ωραίο βιντεάκι να κάνει, ένα ωραίο στιγμιότυπο που δεν είναι ωραίο, πονάει και μου είπατε πάρα πολύ ότι εσά σα όταν το δατε, πεταχτήκατε πάνω. Ε, αλλά έτσι είναι. Κυρίω να βλέπει την οθόνη. Τέλο πάντων. Αυτά. Ελπίζω να σα άρεσε αυτό το βίντεο. Δοκιμαστικά το ανεβάζω έτσι όπω το βγάζει η κάμερα, σε υψηλή ανάλυση για να δούμε πώ είναι. Γι' αυτό το λόγο δεν είπα να βάλω το βίντεο σε μοντάζ κτλ. Να σα το δείξω κατευθείαν από το κινητό, για να ναι, να δούμε πώ βγάζει το 4K στα 50 στα 10 bit αυτή η κάμερα. Ωραία. Λοιπόν, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Φίλια πολλά. Τα λέμε πολύ σύντομα. Θα ανέβει, μάλλον αύριο, ε, βλογκάκι κλασικό από αυτά τα ομάτα ιδιωτικά vlog που από ό,τι κατάλαβα σα αρέσουν από την Κωνσταντίνα. Και το Σάββατο έχουμε Happy Travelers στον ομό μέρος μέρο πρώτο, επεισόδιο που γυρίσαμε τον Ιούνιο του 20. Και ήδη φαντάζει αυτό ο Ιούνιο του 20 σαν να είναι. Όχι άλλη ζωή, άλλη ζωή ήταν πριν το, τη φάση με τον κορονοϊό, μια άλλη εποχή δηλαδή, ακόμα ήταν πολύ αφορετικά τα πράγματα και ναι, ναι, Α ελπίσουμε αυτόν τον Ιούνιο να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και από ότι είναι τώρα αλλά και από ότι ήταν πέρσι το καλοκαίρι. Αυτά. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Φίλια πολλά. Περιμένω τα σχόλιά σα από κάτω σχετικά με τη φάση με τον Τρόν. Αν εσά έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, ε, κανένα έτσι, καμιά ιστορία. Ιδέε για τέτοιου είδου βίντεο. Και πείτε μου πώ σα φαίνεται αυτό που ανέβασα το βίντεο όπω το η κάμερα. Αντενάστε καλά. Φίλια πολλά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια. Yeah.